Άλλο έχουν προκαλέσει από ό,τι φαίνεται οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κεραμέως αλλά και του Υφυπουργού Βασίλη Διγαλάκη, οι οποίοι προέβησαν σε δηλώσεις σχετικά με το πάγωμα συγκεκριμένων σχολών στο σύνολο της χώρας. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προχωρά άμεσα στην αναστολή της έναξης λειτουργίας 38 τμήματων ανώτατης εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν προεκλογικά για ψηφοθυρικούς, όπως αναφέρει η ανακοίνωση λόγους. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα και κατ' επέκταση όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό έχουν ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από πελατειακές λογικές και ευκαιριακές διευθετήσεις. Η προηγούμενη κυβέρνηση, υπηρετώντας μικροπολιτικές σκοπιμότητες, θεσμοθέτησε πριν μερικούς μήνες μία σειρά από τμήματα σε όλη τη χώρα, με προβλεπόμενη έναξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και μετά αναδιατάσσοντας τον ακαδημαϊκό χάρτη. Τα εν λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν χωρίς συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, χωρίς συνεκτικό σχεδιασμό, χωρίς καν την προηγούμενη γνώμη της ανεξάρτητης αρχής διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, υποτιμώντας έτσι τα ιδρύματά μας και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μέσα στα συγκεκριμένα τμήματα φαίνεται πως συμπεριλαμβάνεται και το τμήμα Γεωλογίας στην Καβάλα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Να σου πω καταρχήν, δεν έχω μια πλήρη εικόνα εάν θα γίνει. Εάν δηλαδή θα γίνει μια νομοθετική ρύθμιση για να ανασφαλεί η λειτουργία αυτών των τμήματων ή αν εν πάση περιπτώσει θα ζητήσει το Υπουργείο Παιδείας περαιτέρω διευκρινήσεις για το πώς θα λειτουργήσουν αυτά. Θα έλεγα λοιπόν ότι όσον αφορά το δεύτερο, αν ισχύει το δεύτερο, είναι εκ των όνων κάνευ, διότι ούτως ή άλλως το αν θα λειτουργήσει ή όχι τα νέα τμήματα αυτά θα είναι καταρχήν μια απόφαση της δικού σας επιτροπής ή των συγκλήτων των πανεπιστημίων, η οποία ακόμα δεν έχει ληφθεί. Επομένως, είτε πρόκειται για μια βιαστική απόφαση ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιο είναι το αντικείμενο. Εμείς πάντως να σας πω ότι εδώ στην Καβάλα θεωρούμε ότι το τμήμα γεωλογίας είναι μια ακόμα κρίσιμη παράμετρο που θέλουμε να προσθέσουμε στην πόλη μας και στην περιφέρειά μας για τον εξής λόγο. Η Καβάλα έχει ένα επιστημονικό οικοσύστημα γύρω από το πετρέλαιο. Δηλαδή είναι η μοναδική πετρελαιοπαραγωγή περιοχή στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι στο γεγονός ότι είναι πετρελαιοπαραγωγή χώρα ακριβώς επειδή υπάρχει Καβάλα. Δεν υπήρχε Καβάλα, δεν θα το πετρελαιοπαραγωγή χώρα, θα ήταν κάτι άλλο. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εμείς είχαμε ένα τμήμα μηχανικών πετρελαίου το οποίο αποφασίσαμε να το εντάξουμε στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών που ακόμα δεν έχει λειτουργήσει εξαιτίας του ότι υπάρχουν υπερβολικές γραφειοκρατίες μέσα στο νομικό πλαίσιο, τις οποίες θα πρέπει να τις διεκδικήσουμε αμέσως. Και το τρίτο είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα τμήμα γεωλογίας, το οποίο επίσης είναι συνυφασμένο με τη λειτουργία του πετρελαίου, όπως είναι και το τμήμα χημίας. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι θα δημιουργείται ένα σωστό οικοσύστημα γύρω από το πετρέλαιο, που μαζί με το Ινστιτούτο Πετρελαίου, το οποίο είναι ένα ερευνητικό Ινστιτούτο, ένα πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου, πάλι μετά την Καβάλα, θα καθιστούσε την Καβάλα πραγματικά ένα κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Άρα λοιπόν, καταρχήν λέω ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση η άποψη ότι θα πάρουν να τα κρίσουμε όλα, θα είναι προτιμότερο να κάνουμε ένα τμήμα εδώ ή ένα τμήμα εκεί, το οποίο ενδεχομένως να μην έχει άλλη ιδιαίτερη αξία. Σας είχα παρέμβει το τμήμα μουσιολογίας, έγινε όλο την τελευταία στιγμή. Όταν γινόταν ο νόμος του κ. Γαδόβλα, το τμήμα γεωλογίας δεν έγινε τελευταία στιγμή. Είχε δηλαδή βασανιστεί. Ας αντιληφθούν ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις έχουν σκοπό να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και όχι να δημιουργήσουν ερείπια και αναφέρομαι ευκαιριακά και στην περίπτωση της κεραμίδας που έδωσε η κυρία Κεραμέως με την κατάργηση του τμήματος της γεωλογίας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, έδρα του οποίου τμήματος γεωλογίας είναι στην Καβάλα για λόγους αυτονόητους.